Είναι αποστομωτικά τα στοιχεία τα οποία φέρνει στην προσοχή της ΠΕΤΗ, της Επιτροπής Αναφορών, ο αναφέροντας. Βεβαίως, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας σταθερά βρίσκεται στο πλάι του λαού του Βόλου, του λαού της ευρύτερης περιοχής, που έχουν αναδείξει το ζήτημα της καύσης σκουπιδιών στη ζεμιτοβιομηχανία Αγιέτ Λαφάρτζ. Η ευρωκοινοβουλευτική μας ομάδα έχει καταγγείλει το ζήτημα με παρεμβάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, έχει απευθύνει πάνω από δύο ερωτήσεις στην Κομισιόν, ενώ το ΚΚΕ έχει συμβάλει στην οργάνωση της πάλης ενάντια στην καύση σκουπιδιών στο Βόλο. Η περίπτωση της ΑΓΕΤ αποτελεί, αν θέλετε, ένα χαρακτηριστικό και κραυγαλαίο αποτέλεσμα της λεγόμενης Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της πράσινης μετάβασης και της κυκλικής οικονομίας. Γιατί σε αυτά τα ευρωενωσιακά πλαίσια το σκουπίδι μετατρέπεται σε χρυσοφόρο εμπόρευμα, πουλιέται και αγοράζεται από τους μεγάλους ομίλους, ιδιωτικοποιώντας τη διαχείριση απορριμμάτων, υπονομεύοντας την ανακύκλωση, φορτώνοντας το κόστος στις πλάτες του λαού. Με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την ΑΓΕΤ, στην οποία κάνει αναφορά η Κομισιόν στην τελευταία απάντησή της προς την ομάδα μας, διευρύνεται ο κατάλογος αξιοποίησης αποβλήτων ως εναλλακτικά καύσιμα και η ΑΓΕΤ Λαφάρτζ στην πραγματικότητα παίρνει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κάνει το έγκλημά της. Μιλάμε για την καύση πάνω από ενός και μισού εκατομμυρίου τόνων απορριμματικών καυσίμων, εκ των οποίων 500.000 τόνοι περίπου είναι αστικά απόβλητα. Μη επεξεργασμένα αστικά απόβλητα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα. Μέσω του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων γενικεύονται τα σχέδια εγκατάστασης μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και καύσης σκουπιδιών στη Μαγνησία, στην Κεντρική Μακεδονία, στη Δυτική Μακεδονία, παρά το γεγονός ότι επιστημονικά είναι αποδεδειγμένο ότι η καύση υπολοιμμάτων, είτε SRF είτε RDF, που περιέχουν υψηλό ποσοστό πλαστικών και βαρέων μετάλλων, προκαλεί εκπομπές εξαιρετικά επικίνδυνων αερίων ρήπων και μικροσωματιδίων που προκαλούν καρκινογενέσεις, άλλες σοβαρές βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό. Ουσίες και σωματίδια που στη συνέχεια με τις βροχές και κατακριμνίζονται, περνούν στο έδαφος, στο υπέδαφος, στον υδροφόρο ορίζοντα. Πρόκειται κυριολεκτικά για έγκλημα τόσο σε βάρος της δημόσιας υγείας όσο και του περιβάλλοντος. Και βέβαια σε αυτή την επικίνδυνη καύση σκουπιδιών που συμβαίνει στην περιοχή από το 2017, προστίθεται και η λειτουργία νέας μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων, όπου θα μεταφέρονται σκουπίδια από ολόκληρη τη χώρα, μετατρέποντας την περιοχή στην πραγματικότητα σε συλλεκτήρα απορριμμάτων. Ταυτόχρονα γίνονται έργα για δεξαμενές αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LGN, υγροποιημένου φυσικού αερίου, τα οποία αγκυμονούν σοβαρούς περιβαλλοντικούς κινδύνους και κινδύνους ατυχημάτων, στα πλαίσια βεβαίως των ενεργειακών ανταγωνισμών στο φόντο του υπεριαλιστικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ και Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι ισχυρισμοί της Κομισιόν ότι σύμφωνα με τις μετρήσεις δεν παρουσιάζονται αυξημένες επικίνδυνες αυξήσεις στα όρια των ρήπων κτλ. Δεν έχουν βάση. Δεν έχουν βάση γιατί από τη μία το μόνο που ζητάει η Κομισιόν είναι να καταγράφονται οι τιμές και τα όρια των ρήπων, αλλά από την άλλη τα όρια αυτά προσαρμόζονται με βάση τις ανάγκες της κερδοφορίας των ομίλων και καμία σχέση δεν έχουν με την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας. Αυτό αποδεικνύεται και από τα παραδείγματα που φέρνει ο εκπρόσωπος της Κομισιόν στη συζήτηση σήμερα για τις δύο περιπτώσεις που έχουν ανοίξει για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Αν σκεφτεί κανείς ότι ενώ υπάρχουν αυτές οι καταγγελίες, στην Αττική συνεχίζει με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λειτουργεί η χωματερή, επικίνδυνη χωματερή της φυλής στη Δυτική Αττική και στη Θεσσαλονίκη υπάρχει εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και πιθανότητα μονάδας καύσης στο Λαγκαδά, μέσα δηλαδή στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης. Άρα λοιπόν, κλείνοντας, η στρατηγική της πράσινης μετάβασης και της κυκλικής οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υλοποίησαν διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις, δεν έχουν σχέση με τις ανάγκες του λαού. Ούτε με τις δυνατότητες βέβαια που υπάρχουν σήμερα για τη διαχείριση των απορριμμάτων, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του δικαιώματος των εργαζομένων στη θέρμανση, τον κλιματισμό, να ζουν σε ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον. Αντίθετα, μαζί με την απελευθέρωση της ενέργειας και το χρηματιστήριο ενέργειας, αποτελούν αιτία των υπέρογκων ανατιμήσεων στο ρεύμα, της ακρίβειας, της ενεργειακής φτώχειας, της φορολογίας του λαού, για να επιδοτείται η κερδοφορία κολοσσών που θησαυρίζουν ακόμη και με την αποδεδειγμένα καρκινογόνα καύση σκουπιδιών. Με βάση τα παραπάνω, η τοποθέτηση της Κομισιόν είναι προφανής και αναμενόμενη. Όμως, εμείς αναρωτιόμαστε, ποιος θα ζούσε πλάι στην Αγιέτ Λαφάρτζ στο Βόλο που καίει σκουπίδια από εδώ μέσα, αν είχε επιλογή? Ποιος θα έδινε στα παιδιά του να φάνε λαχανικά και φρούτα από τα χωράφια που καλλιεργούνται στις παραπλήσιες περιοχές? Το ΚΚΕ απαντά και απαντά, στηρίζοντας τα επιχειρήματα του αναφέροντα, καθώς και τους αγώνες του λαού της περιοχής. Απαιτούμε
τον άμεσο και επιβεβλημένο περιβαλλοντικό έλεγχο αλλά και υγειονομικό έλεγχο των κατοίκων, καθώς σε αντίστοιχα επιβαρημένες περιοχές όπως τη Δυτική Αττική έχουν παρατηρηθεί τεράστιες αυξήσεις νεοπλασιών άλλων καρκινογόνων, άλλων ασθενειών που προκαλούν και καρκίνο. Συνεπώς, η Επιτροπή Αναφορών να κρατήσει ανοιχτή την αναφορά, περιμένοντας και απάντηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Υγείας ΕΝΒΙ, στην οποία έχουμε παραπέμψει την παρούσα αναφορά. Επίσης, νομίζουμε χρειάζεται να παραπεμφθεί η αναφορά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ζητώντας επίσημη τοποθέτηση της ελληνικής κυβέρνησης για αυτές τις τεκμηριωμένες καταγγελίες του αναφέροντος. Ευχαριστώ πολύ.